Ο Γιώργος Ταβερναράκης στο τιμόνι του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Κρήτης, του ΤΕΤΑΚ. Πάμε να τον συναντήσουμε. Είχαμε εκλογές. Νέος πρόεδρος. Κύριε Ταβερναράκη, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα σας κυρία Μπούη. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια και για την εκλογή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας ευχαριστώ. Βρίσκεσαι στο τιμόνι του ΤΕΤΑΚ σε μια κρίσιμη περίοδο, ελαίο πανδημίας, με πολλά θέματα να βρίσκονται στο προσκήνιο για τον κλάδο των μηχανικών. Η ατζέντα του Προέδρου τι περιλαμβάνει? Καταρχήν, πραγματικά μετά από τις διεργασίες οι οποίες έγιναν στην αντιπροσωπεία πριν από δύο ημέρες, εκλέγηκα πρόεδρος και είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα αναλαμβάνοντας αυτή τη θέση. Αλλά ταυτόχρονα είναι και μια δικαίωση μιας προσπάθειας εδώ και 2,5 χρόνων μιας νέας παράταξης, η οποία ξεκίνησε στο Τεχνικό Μελητήριο, αλλά με πολύ βαθιές ρίζες στα δρόμενα του Τεχνικού Μελητηρίου, σε μια συνέχεια πολλών προέδρων που έχει βγάλει αυτή η συνέχιση της παράταξης. Ταυτόχρονα αποτελεί όμως μια υποχρέωση σε μένα, αλλά και σε όλα τα μέλη του Τεχνικού Μελητηρίου, τα συλλογικά όργανα, να εκφράσουμε τις αγωνίες των συναδέλφων μηχανικών, αλλά ταυτόχρονα να επιτελέσουμε το ρόλο μας ως Τεχνικό Επιμελητήριο, το ρόλο του Συμβούλου της Πολιτείας, μέσα από συνεργασίες, από συνέργειες με τους τοπικούς φορείς, με τους δήμους, με την περιφέρεια. Αντιλαμβάνεστε ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Η ενεργειακή κρίση είναι μπροστά μας, η κλιματική αλλαγή. Τα μεγάλα έργα τα οποία υπολείπεται η Κρήτη είναι από τους βασικούς μας στόχους στο να αναδείξουμε τα προβλήματα, αλλά και το τι πρέπει να γίνει στην Κρήτη και σε ποια κατεύθυνση πρέπει να είναι η ανάπτυξη της Κρήτης. Μάλιστα. Θέλουμε οι παρεμβάσεις μας να είναι όντως εύστοχες. Στοχευμένες και να υπάρχει και ανταπόκριση από τις αρχές που απευθύνεστε. Έχετε αναλάβει πρόεδρος σε μια δύσκολη περίοδο, με φόντο και ανατιμήσεις, ακόμα και σε υλικά της οικοδομής. Και θέλω να σας ρωτήσω, μπαίνει φρένο? Είστε ένας άνθρωπος της αγοράς, έχει μπει φρένο, ακόμα και σε απλές οικοδομές που ξεκίνησαν, αλλά όπως φαίνεται θα αργήσουν να τελειώσουν? Δυστυχώς, το πρόβλημα της ενεργειακής κρίσης είχε μια, αλλά και της πανδημικής κρίσης, τα προηγούμενα σχεδόν δύο χρόνια, όπου και η παραγωγή μειώθηκε, αλλά συγχρόνως όταν άρχισε η ζήτηση να αυξάνει, δεν υπήρχε η αντίστοιχη παραγωγή για να ανταπεξέλθει στη συζήτηση. Συνεπή αυτού νου, λοιπόν, ο συνδυασμός λοιπόν των δύο έφερε μια τρομακτική αύξηση των υλικών. Αυτό έχει φέρει πάρα πολλά προβλήματα και στα δημόσια έργα, αλλά και στα ιδιωτικά έργα. Στα δημόσια έργα δεν μάλλον είναι πολύ περισσότερο, διότι οι τιμές έχουν μείνει σταθερές και οι αναθεωρήσεις στις εργολαβίες δεν υπάρχουν ώστε να αναθεωρούνται οι τιμές οι οποίες έχουν καταργηθεί, λόγω του ότι γνωρίζετε ότι πάρα πολύ την τελευταία δεκαετία και ιδιαίτερα της κρίσης είχαμε σχεδόν αρνητικούς πληθωρισμούς. Ούτε καν πληθωρισμός δεν υπήρχε. Αυτό έχει φέρει τρομακτικά προβλήματα και παρόλο που οι κυβερνώντες μας καθησυχάζουν ότι θα είναι ένα παροδικό φαινόμενο, θα το έχετε παρακολουθήσει κι εσείς, νομίζω ότι οι εκτιμήσεις διαψεύδονται καθημερινά. Βάλια. Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Ταβερναράκη. Κράτησα δύο λέξεις από τα λεγόμενά του προηγουμένως. Δικαίωση αλλά και υποχρέωση. Να μας πείτε, έχετε σίγουρα μία ατζέντα θεμάτων, μας είπατε και τους στόχους σας, αλλά το πιο σημαντικό θέμα, πρόβλημα για σας που θα κληθείτε, θέλετε να αντιμετωπίσετε, ποιο είναι ως νέος πρόεδρος στο ΕΤΑΚ? Καταρχήν, σας είπα ότι θέλουμε ο ρόλος Τεχνικού Επιμελητηρίου ως σύμβουλος της πολιτείας, θεσμοθετημένος, θα πρέπει μέσα από αυτό το ρόλο να μπορέσουμε να αναδείξουμε τα προβλήματα του τόπου μας. Για μας πρωταρχικός στόχος είναι η καθημερινότητα των συναδέλφων μηχανικών, αλλά επειδή όπως αντιλαμβάνεστε δεν είμαστε συνδικαλιστικό όργανο, θα πρέπει οι συνεργασίες αυτές που θα έχουν στόχο την καλυτέρευση της ζωής του πολίτη. Κύριε Ταβερναράκη, για να γίνουμε. Βέβαια, ολοκληρώστε. Ναι, βέβαια, θα σας δώσω μερικά παραδείγματα. Παραδείγματος χάρη, σήμερα τρέχει ένα πρόγραμμα το Εξοικονομώ. Ένα πρόγραμμα το οποίο έχει μια μεγάλη ανταπόκριση προς τον κόσμο και αντιλαμβάνεται
το γεγονός της, το τι θετικά αποτελέσματα θα έχει για τον ίδιο αλλά και για το περιβάλλον. Υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα στο προηγούμενο εξοικονομό, όπου ήταν η ιεράρχηση, το ποιος είναι πιο γρήγορος, έτσι, η χρονική ιεράρχηση. Κάτι το οποίο το καταγγείλαμε, βγήκαμε όμως, δεν μείναμε στην καταγγελία, βγήκαμε με προτάσεις. Καταθέσαμε προτάσεις στην πολιτεία, όπου φτάσανε σε ευήκο αότα πολύ πιο ψηλά και από την κυβέρνηση, διότι τα χρήματα, όπως γνωρίζετε, τα δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η οποία αξιολογεί τα προγράμματα. Και έτσι φτάσαμε σήμερα στο σημερινό εξοικονομό, το οποίο τρέχει, το οποίο έχει κριτήρια, έχει προϋποθέσεις και έχει και μια διάρκεια η οποία λύγει μέχρι 31 Γενάρη, θα το έχετε σίγουρα δημοσιοποιήσει, θα το γνωρίζετε, το οποίο οι πολίτες και μπορούν να αξιολογήσουν την αίτησή τους και θα γνωρίζουν τη βαθμολόγησή τους. Αυτό έγινε και την πλατφόρμα αυτή τη χειρίζεται το ίδιο το τεχνικό επιμελητήριο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι πλέον ο κόσμος και εμπιστεύεται το πρόγραμμα και μπορεί μέσα από αυτό να αξιοποιήσει τους διαθέσιμους πόρους. Κύριε Ταβερναράκη, θα δίνω ένα παράδειγμα το πώς μπορεί να παρεμβαίνει το τεχνικό μελετήριο. Να σας φέρω και εγώ ακόμα. Βέβαια. Ναι, έχουμε ακόμα ένα-ενάμιση λεπτό. Η θέση του ΤΕΤΑΚ για τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης με εσάς στην Προεδρία, ποια είναι, και να κλείσουμε με αυτό. Από το στόμα μου το πήρατε. Θα έλεγα ότι μία από τις παρεμβάσεις τις οποίες έχουμε κάνει και τις τελευταίες μέρες ήταν η αξιολόγηση της ΜΠΕ. Το γνωρίζει πολύ καλά και ο προηγούμενος ομιλητής, ο κ. Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος, ο κ. Ξυλούρης, με τον οποίο συνεργαστήκαμε. Κάναμε μια παρέμβαση η οποία ήταν σημειακή και όχι μόνο, και αξιολόγηση όλου του άξονα. Και μάλιστα δώσαμε το στίγμα μας και υιοθετήθηκε όλη μας η εισήγηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το πήρε ο Υπουργός στα χέρια του και είμαι σίγουρος ότι θα το αξιοποιήσει και θα μπορέσει να διορθωθούν πράγματα πριν ακόμα συμβούν. Και αυτό είναι και ο ρόλος. Θα το ανοίξουμε το θέμα, κύριε Ταβερναράκη, το επόμενο διάστημα. Θα αφιερώσουμε μία αναφορά, ένα μέρος για το ΒΟΑΚ και σίγουρα θα μας πείτε περισσότερα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Τα θέματα είναι πολλά. Εγώ, ως πρόεδρος του Τεχνικού Μελητηρίου, θέλω να σας πω ότι θα δεσμευτώ ότι ο μοναδικός μου γνώμονας όσον αφορά τις παρεμβάσεις του Τεχνικού Μελητηρίου θα είναι η καθημερινότητα των συναδέλφων φυσικά να μπορέσει να αξιοποιήσει το γνωστικό αντικείμενο των συναδέλφων, αλλά πολύ περισσότερο να αξιοποιηθεί το νησί μας, να μπορέσει την κατεύθυνση την οποία πρέπει να δώσουμε. Να σας ευχαριστήσω. Να αναπτυξιακά δεδομένα. Βέβαια. Να είστε καλά, κύριε Ταβερναράκη. Ότι είναι πάρα πολλά. Καλή θητεία να έχετε. Να είστε καλά.